Τη 12η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Φωτομέτρια. Φιλοξενούν τα Ιωάννινα από τις 12 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για ένα θεσμό που στηρίζεται από το Δήμιο Ενιτών και το Πνευματικό Κέντρο με στόχο την ενίσχυσή του και την εξεύρεση μόνιμης στέγης εκθέσεων φωτογραφίας. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ συνεχάρη τους διοργανωτές του φεστιβάλ, το οποίο, όπως είπε, αποτελεί πεδίο προβολής της σύγχρονης φωτογραφίας, υποστήριξης νέων και ξένων φωτογράφων, εκπαίδευσης καθώς και καλλιέργειας συνεργασιών. Ο υπεύθυνος για θέματα πολιτισμού στο Δήμο Ιωαννιτών, Χρήστος Παπαδόπουλος, έκανε λόγο για ένα φεστιβάλ που εκπέμπει και παράγει έργο και κάνει την πόλη γνωστή εντός και εκτός συνόρων. Τέλος, για τη διοργάνωση μίλησε και ο κύριος Παπάς, που στάθηκε και στο πρόγραμμα, το οποίο και ανέπτυξε. Ο στόχος του Δήμου μας είναι η υποστήριξη αυτού του θεσμού ώστε να ενισχυθεί. Η διοργάνωση αυτή, σαν ένας πόλος, εισπυρώνει δραστηριότητες και ανθρώπους σε μια πόλη με πλούσια φωτογραφική παράδοση και αναδεικνύει τους ντόπιους καλλιτέχνες. Σε αυτή την τόσο δύσκολη εποχή, μια εποχή προβληματισμού και αγωνίας, το Φεστιβάλ Φωτομετρία δίνει το έναυσμα για δημιουργία και αποτύπωση. Και φέτος πιστεύουμε ότι θα είναι μια επιτυχημένη διοργάνωση με την τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων που οι περιστάσεις απαιτούν. Ο Δήμος μας είναι εδώ για να στηρίξει το φεστιβάλ και να το ενισχύσει. Θέλω να συγχαρώ τους φίλους της Φωτομετρία με τους οποίους είχα στο παρελθόν μια ιδιαίτερα επικοδομητική συνεργασία, την οποία συνεχίζουμε και θα επεκτείνουμε στο μέλλον, προσδοκώντας το να βρούμε και μία μόνιμη στέγη έκθεσης φωτογραφιών στην πόλη μας σε συνεργασία μαζί τους. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι διότι είναι ένα φεστιβάλ το οποίο όχι μόνο εκθέτει πολιτιστικό έργο, αλλά παράγει κιόλας και μάλιστα νομίζω ότι είναι εμφανέστατη η συμβολή του στην παραγωγή της τέχνης φωτογραφίας στην πόλη, ενώ ταυτόχρονα μέσω της φωτοματρίας η πόλη μας γίνεται γνωστή και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και ευρύτερα γνωστή ακόμα και στον ευρωπαϊκό χώρο. Η φωτομετρία έχει διασυνδέσεις και σε άλλες πόλεις και σε άλλες χώρες, κάνοντας την πόλη μας ένα μοναδικό προορισμό για την τέχνη της φωτογραφίας. Με μεγάλη χαρά λοιπόν την υποδεχόμαστε και απλώνεται και απλωνόμαστε και εμείς σε ολόκληρη την πόλη, δείχνοντας την φωτογραφία, προβάλλοντας την τέχνη της και δημιουργώντας την έμπνευση για τους αυριανούς φωτογράφους της ευρύτερης περιοχής. Να πούμε ότι ζητάμε και από τους φίλους οι οποίοι θα παρευρεθούν σε αυτές τις εκθέσεις να είναι προετοιμασμένοι και αυτοί κατάλληλα, δηλαδή φορώντας τις μάσκες τους, για να μπορούν να απολαύσουν το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Δημοτική Αρχή και το Πνευματικό Κέντρο για την ουσιαστική υποστήριξη, διότι θεωρούμε και εμείς σαν ομάδα ότι με τέτοιου είδους συνεργασίες μπορούμε να κάνουμε τα Ιωάννινα το σημαντικότερο φωτογραφικό φεστιβαλικό προορισμό στην Ανατολική Ευρώπη. Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει 9 εκθέσεις φέτος. Η πρώτη στο δημοτικό χώρο των Σφαγείων, στον εκθεσιακό χώρο Δημήτρης Χατζής, όπου εκεί, όπως κάθε χρόνο, θα έχουμε το διαγωνιστικό κομμάτι του φεστιβάλ. Συνεχίζουμε με την Πινακοθήκη με 2 σπουδαίες εκθέσεις. Η πρώτη ενός ιστορικού φωτογράφου, του Δημήτρη Λέτσιου, από τον Βόλο, σε συνεργασία με το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και με το Μουσείο της Πόλης του Βόλου. Ενώ στο κάτω μέρος της Πινακοθήκης, την έκθεση του Δημήτρη Σταύρη. Επίσης, στα τείχη του κάστρου θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τη Βάνια Μπουκάν, ενώ στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Σουφαρί Σεράι, την έκθεση, την ομαδική έκθεση Parallel Voices. Στο χώρο του Δημοτικού Μουσείου Ιωαννίνων θα έχουμε την έκθεση έντευξης από το δίκτυο έντευξης, το οποίο περιλαμβάνει ομάδες από όλη την Ελλάδα, ενώ στον χώρο του Ιτσκαλέ θα υπάρχει η πέθρια έκθεση της Μαρία Κοζάνοβα, ενώ τέλος, στον χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας θα υπάρξει η έκθεση της Αντριάνας Γκρανάδο από τη Βραζιλία. Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, μία ακόμη έκθεση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, του Δημήτρη Μητά, ενώ το πρόγραμμα, το φυσικό, της φυσικής παρουσίας του φεστιβάλ,
θα περιλαμβάνει ακόμα και κάποιες προβολές από την Κυριακή έως και την Παρασκευή.